Εδώ και δύο εβδομάδες πέρασαν μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Εδώ και δύο εβδομάδες ζήσαμε τα μεγαλύτερα απεργιακά συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων. Κοντά στα 2,5 εκατομμύρια λαού πανελλαδικά βγήκαν στον δρόμο. Αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες λαού δημιούργησαν ένα πραγματικό ποτάμι που πλημμύρισε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι συγκλονιστικές, οι μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι δεκάδες κινητοποιήσεις όλες τις προηγούμενες μέρες από εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές, μας γεμίζουν ελπίδα και αποφασιστικότητα. Γιατί έκαναν αυτό που έλεγαν. Έγιναν η φωνή των θυμάτων που θυσιάστηκαν για τα κέρδη των λίγων. Έγιναν η φωνή που ζητά δικαίωση για το έγκλημα Σατέμπη. Το έγκλημα Σατέμπη είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής χιλιάδες κόσμου. Της οργής και της αγανάκτησης για ένα σύστημα που όλα τα μετράει κόστος-όφελος, μετράει τις ζωές μας με τα κέρδη του. Την υγεία μας, την παιδεία των παιδιών μας, τη μεταφορά μας, όλη μας την καθημερινότητα. Της οργής και της αγανάκτησης για την ακρίβεια που έχει γονατίσει τα σπίτια μας καιρό τώρα, της οργής και της αγανάκτησης για τους πληστηριασμούς των σπιτιών χιλιάδων λαϊκών οικογενειών. Είναι γελασμένοι, αν νομίζουν οι κυβερνώντες και τα βαγαλάκια τους ότι θα ξυπερδέψουν έτσι εύκολα με τη λαϊκή οργή. Γιατί αυτή η οργή έγινε αγώνας οργανωμένος χάρη στα σωματεία και αυτός ο σπουδαίος αγώνας έχει καταφέρει ήδη πολλά. Σε χιλιάδες κόσμου αποτυπώθηκαν συνθήματα όπως «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή». Δεν πέρασε η άθλια προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπλύνει τις αμαρτίες της δικές της και όλων των άλλων κυβερνήσεων, της Χελένη Τρέιν και του ΟΣΕ. Η δράση μας σπαράλιασε από την πρώτη στιγμή το χιολιοκομμένο αφήγημα της ατομικής ευθύνης, τα κροκοδίλια δάκρυα, τα ψεύτικα λόγια παρηγοριάς, τις υποκριτικές παρατήσεις τους. Δεν τους πέρασε. Η δράση μας τους τυρανάει και τους εμποδίζει μέρες τώρα, που βασανίζονται σε ένα ατελείωτο κανιβαλισμό όλοι όσοι κυβέρνησαν να μαλώνουν για πίνακες ελέγχου, τηλεδιοίκηση που λειτουργούσε και δεν λειτουργούσε και άλλα τέτοια. Έχουν τρομάξει, το μήνυμα το πήραν για τα καλά. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε πάρει την απόβασή μας εδώ και καιρό. Το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Η δράση μας και χιλιάδες λαού θα το μπήξει το μαχαίρι αυτό εκεί που τους πονάει πραγματικά. Έχουμε πιο καθαρό τώρα ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στο κράτος των λίγων, που είναι γρήγορο και αποτελεσματικό για να πληστηριάζει τα σπίτια μας, που βρέθηκε αξιμέρωτα με τους μηχανισμούς του σε λαϊκές κατοικίες ηθικές, στην Τούμπα, στην Καλαμαριά, για να πετάξει στον δρόμο οικογένειες, ή για να καταστήλει με τη βία τις δίκες κινητοποιήσεις του εργαζομένου στη Μαλαματίνα, εκεί που δεν θεωρήθηκε κόστος οι δεκάδες δημιουργίες των ΜΑΤ που με βάρδιες φύλαγαν τον απεργοσπαστικό μηχανισμό της εργοδοσίας, ή να θυμηθούμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που σε λίγα λεπτά κινητοποιήθηκαν 1,002 κατασταλτικοί μηχανισμοί ενάντια στο λαό που έβαλε στο επίκεντρο στρατοϊκούς φωνιάδες. Ή να μην ξεχνάμε πώς ταΐζει με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους που μοιράζει δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης στους εκολοσσούς για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους, αλλά δεν έδωσαν φράγκο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών στον ΟΣΕ, στον ΟΑΣ. Ενάντια στο κράτος που αγνοεί επιδεικτικά τις αγωνιώδεις και τραγικά προφητικές καταγγελίες συνδικαλιστών και σωματείων. Βγάζει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες που απαιτούν μέτρα φύλαξης και ασφάλειας του επιβατικού κοινού, προσλήψεις, εκπαίδευση, μέτρα για την αντιμετώπιση του ανθρώπινου λάθους. Συνεχίζουμε ενάντια στην πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίζει στη σχέση κόστος-όφελος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος στα κέρδη των πολυεθνικών. Αυτή η πολιτική είναι που κρατάει κλειστά ακόμα και σήμερα, 3 χρόνια μετά την πανδημία, τα νοσοκομεία της Παναγιά και του Λιμωδών. Αυτή η πολιτική δυστυχώς ήταν η βάση για να σκάσει ο καυστήρας στο σχολείο Σωσερών
και να σκοτωθεί ένα 11χρονο παιδί. Συνεχίζουμε ενάντια στο κέρδος που είναι αιτία για τα πρωτά φέρετρα του Δύσους και του Άμυνα, για το πολύ νεκρό έγκλημα με τους μαθητές στα Τέμπη, για τις πυρκαγιές στην Ηλία και στη Βόρεια Εύβοια, τις πλημμύρες στη Μάνδα, τις εκατόμπες νεκρών στο Μάτι, για τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στα κρεματόρια των χώρων δουλειάς. Το κέρδος είναι η αιτία που επιχειρηματικοί όμιλοι αδυνατίζουν την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας. Το κέρδος είναι η αιτία που η πανδημία έγινε ευκαιρία για λίγους. Το κέρδος είναι η αιτία που στο όνομά του οι εργοδότες έχουν καταρρύψει τα στοιχειώδη μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους υγείας. Ή πώς θα ξεχάσουμε τα λεγόμενα πρωτόκολλα υγείας στην πανδημία που άνοιγαν και έκλειναν ανάλογα με τις δυνατότητες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Με αυτά τα κοστολογημένα μέτρα θρηνήσαμε συναδέλφους μας στον ΟΑΣ, στο Σκλαβενίτη και αλλού. Για τον ίδιο λόγο ονόμασαν πολυτέλεια τη δημιουργία μονάδων εντατικής θεραπείας, έκλειναν δημόσια νοσοκομεία. Για τον ίδιο λόγο, για το κέρδος, η εργοδοσία τις μέρες που μας πέρασαν λύσαξε. Έφτασαν να πούν σε συναδέλφους που δήλωναν απεργία ότι τα παιδιά από τα Τέμπη δεν γυρίζουν πίσω με απεργίες. Κάντε απλά και μόνο μια προσευχή πριν κοιμηθείτε το βράδυ. Τα κέρδη τους, ο δικός τους Θεός. Συνεχίζουμε ενάντια στις κυβερνήσεις που όλα αυτά τα χρόνια έδιναν η μία τη σκυτάλη στην άλλη, ψηφίζοντας δεκάδες νόμους που σιγόνταραν και νομοποιούσαν τα παραπάνω, που στην καρδιά και στο μυαλό του λαού καταδικάστηκαν αυτές τις μέρες με το σύνθημα ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Που συνεχίζουν το έγκλημα αυτό ο ένας μετά τον άλλον και στην περίπτωση της εμπορευματοποίησης του νερού χρόνια τώρα. Ενάντια στις δυνάμεις εκείνες που και στον χώρο αυτό προειδοποιούν τώρα για το έγκλημα, οργανώνουν και στρέφουν τα πυρά τους ενάντια στον πραγματικό εχθρό. Ενάντια στον εχθρό της λογικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λογική της εμπορευματοποίησης. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση απόρριψη του νομοσχεδίου, τη δραστική μείωση τιμολογίων, να μην υπάρξει καμία διακοπή νερού σε κανένα λαϊκό νοικοκυριό, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κατάρτιση των εργολάβων. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο λαός μας, οι λαοί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αποδεικνύουν στην πράξη πως δεν είπαν την τελευταία τους λέξη. Και αυτό γιατί. Γιατί αποδεικνύεται περίπραν αυτές τις μέρες ότι το νήμα που ξεκινάει από τις κινητοποιήσεις χιλιάδων λαών για το έγκλημα στα Τέμπη πηγαίνει μετά στο Παρίσι, πηγαίνει στην αποκλεισμένη αυτή τη στιγμή από τα απεργιακά εδωφράγματα ανάντη, πηγαίνει στα δηληστήρια της Μασσαλίας που οι στρατοχωροφύλακες το βάζουν στα πόδια, πηγαίνει στο Σέντερ και σε δεκάδες άλλους χώρους δουλειά στη Γαλλία, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Το νήμα αυτό είναι πολύ ισχυρό και είναι ένα. Είναι η δύναμη της τάξης μας. Η δύναμη της τάξης που παράγει τον πλούτο, που κινεί τα πάντα. Η δύναμη της εργατικής τάξης που χτυπάει κυβερνήσεις που δεν περιμένει κανένα σωτήρα να της λύσει τα προβλήματα. Που δείχνει τα δόντια της όταν οργανώνεται σε νόμους και διατάγματα. Αλήθεια, που ήταν ο κύριος Ατζηδάκης και τα αφεντικά του τις προηγούμενες μέρες να με σπούν ότι η απεργία για τα Τέμπη ήταν παράνομη επειδή δεν ψηφίστηκε από το 50-1% των εργαζομένων. Πάρτε τώρα κουρελόχαρτο από τους εργάτες τους νόμους σας, κύριε Ατζηδάκη, και φτάνουμε και σε αυτό. Αλήθεια, που είναι εκείνες οι δυνάμεις που βάφτιζαν πριν λίγο καιρό προοδευτική την κυβέρνηση Μακρόν που τώρα χτυπάει τους εργάτες στη Γαλλία. Οι εκατομμύρια λαού που κατεβαίνουν στους δρόμους της Γαλλίας δίνουν την απάντηση. Αυτή η πανίσχυρη δύναμη εκφράζεται τούτες τις μέρες με χίλιους τρόπους και μορφές. Με τη συγκλονιστική ανταπόκριση του λαού της πόλης μας, με δεκάδες τόνους βοήθειας για το δοκιμαζόμενο λαό της Τουρκίας. Ή την παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν συνδικάτες στη Θεσσαλονίκη στο γαλλικό προξενείο, όπως αντίστοιχα και τα συγκινητικά μηνύματα αλληλεγγύης των γαλλικών συνδικάτων προς τα σωματεία της χώρας μας. Δεν ξεχνάμε ότι το σύνθημα του λαού μας όλες αυτές τις μέρες, τα κέρδη τους, οι νεκροί μας, οι ζωές μας,
πρωτοακούστηκε πριν 2-3 χρόνια μέσα στο σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, όταν η εργατική τάξη θρυνούσε εκατοντάδες νεκρούς από την έλλειψη μέτρων προστασίας με ευθύνη της εργοδοσίας. Τέτοιες μάχες και εικόνες από τη Γαλλία μας γεμίζουν θάρρος και αποφασιστικότητα για τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα συνέχεια. Το πώς θα συνεχίσουμε θέλουμε να το συζητήσουμε σήμερα εδώ. Θέλουμε να το συζητήσουμε και με χιλιάδες συναδέλφους μας άμεσα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους να οργανωθούν τώρα στα σωματεία τους. Γιατί τα εργατικά σωματεία ήταν που όλα τα προηγούμενα χρόνια προειδοποιούσαν για όλα τα προδιαγραμμένα εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, όπως και λίγες μέρες πριν στο έγκλημα στα Τέμπη με την ανακοίνωση της παράταξης που στηρίζει το πάνω στους υδρομικούς. Γιατί τα εργατικά συνδικάτα ήταν και είναι που μπαίνουν μπροστά για να βάλουν εμπόδια στην υποχρηματοδότηση και την αποψήλωση προσωπικού σε τομείς όπως τα νοσοκομεία, την προσβεστική, την πολιτική προστασία. Που παλεύουν για γιατρούς εργασίας, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, όπως τα σωματεία στα εργοστάσια της Σύνδου, που χρόνια τώρα παλεύουν να υπάρχει κέντρο υγείας στη βιομηχανική περιοχή. Γιατί τα συνδικάτα έδειξαν ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή μετά τη σύγκρουση, μπήκαν μπροστά στο να γίνει ο φρύνος μας ποτάμι οργής ενάντια σε αυτούς που μετράνε τη ζωή μας με ευρώ. Αυτοί εξασφάλισαν να πέσει στο κενό η προσπάθεια που έγινε για να αποκριθεί ο έλεγχος. Αυτά τα συνδικάτα καμία σχέση δεν έχουν με τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που δεν φιλοτιμήθηκε να πάρει απόφαση για απεργία, γιατί όπως λέει ετοίμαζε το συνέδριό της. Ένα συνέδριο μακριά από τη ζωή, τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Ένα συνέδριο χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συζήτηση, με τους εργατοπατέρες της πλειοψηφίας να κάνουν φιέστες από τη μία και από την άλλη να δίνουν δικαιολογίες άλοθη μόνο και μόνο για να βγάλουν λάδι την πολιτική κόστος ωφέλους και όλες τις κυβερνήσεις που την ακολούθησαν. Τώρα, συνάδελφοι, να μαζικοποιήσουμε την οργάνωση παντού. Είναι η μόνη διέξοδος για εμάς τους εργαζόμενους να δούμε μπροστά, για να δυναμώσουν τα σωματεία, να δημιουργηθούν νέα εκεί που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Προϋπόθεση είναι να πυκνώσουν εγγραφές των εργαζομένων και σωματεία, να γίνει υπόθεση συνδικάτων η οργάνωση των εργατών σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο δουλειάς. Να φτάσει το ελπιδοφόρο μήνυμα η οργή να γίνει αγώνας σε κάθε εργοστάσιο, αποθήκη, κατάστημα και γραφείο. Οργανωνόμαστε και δουλεύουμε γιατί ξέρουμε ότι όλοι οι χώροι δουλειάς μας είναι μια κοιλάδα των τεμπών. Η γνωστή πλέον έκφραση «πάμε κι όπου βγει» ακουγόταν και ακούγεται εδώ και χρόνια σε πλήθος βαρδιών και εργασιών. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε άλλον ένα συνάδελφό μας σε μεταφορική εταιρεία, ένα νέο παιδί 27 χρονών. Και από εδώ θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε τους τελιβεράδες και τους διανομής που έχασαν μόνο πέρσι 50 και βάλε συναδέλφους στον δρόμο. Στους οικοδόμους που θρυνούν δεκάδες συναδέλφους κάθε χρόνο, όπως ο 67χρονος εργάτης που έπεσε από τη σκαλοσιά και σκοτώθηκε γιατί δεν μπορούσε ακόμα να βγει στη σύνταξη. Στο λιμάνι, στα νοσοκομεία, στις αποθήκες, μετράμε νεκρούς, σακατεμένους, τραυματίες, γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια στον χώρο δουλειάς, κάνει κακό στα κέρδη των λίγων. Η ζωή μας ολόκληρη δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε με πας, ούτε με ψευδεπιδόματα και κουπόνια. Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν νομίζει ότι μπορεί να εξαγοράσει την οργή για την πολιτική της με μια προεκλογική αύξηση των λίγων ευρώ στο πετσοκομμένο μισθό μας που επιπλέον εξανεμίζεται και από την έκρηξη του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Χιλιάδες εργαζόμενοι ανοίγονται με τον κατώτατο μισθό γιατί με τους αντεργατικούς νόμους έχουν καταργηθεί οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που πήγαν τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ πάνω από 700.000 εργαζόμενοι με βάση τα επίσημα στοιχεία
εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας με μισθό 300 και 400 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά καθιστούν προκλητικές κυβερνητικές ανακοινώσεις περί δίθεν στήριξης των εργαζομένων. Προκλητικές, γιατί μετά από 10 χρόνια, δεν ξεταγώνουν ούτε καν τις τριετίες. Είναι απέτηση σήμερα δικιά μας η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τους μισθούς. Συναδέλφους και συνάδελφοι, για εμάς τίποτα δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας σε όλους τους χώρους δουλειάς, σημαδεύοντας τους πραγματικούς και διαχρονικούς ενόχους. Συνεχίζουμε με το σύνθημα «Τα κέρδη τους στις ζωές μας» για άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε σχολεία, πανεπιστήμια, χώρους συγκέντρωσης εργαζομένων, βιομηχανικές περιοχές. Δεν δεχόμαστε κανέναν άλλον νεκρό ή σαν κατεμένο συνάδελφό μας. Δεν δεχόμαστε οι φοιτητές του Άπη Φύτα στην πόλη μας, που έχασαν 11 συναδέλφους τους πριν από λίγες μέρες, να σκιάζονται να περνούν κάτω από υπόσχερα και τα βάνια που ανά πάσα στιγμή πέφτουν στα κεφάλια τους. Προτείνουμε και από εδώ ο Απρίλης να είναι για τα συνδικάτα μήνας αγωνιστικής συνέχειας και κλιμάκωσης, να οργανώσουμε πολύμορφα τη δράση μας με σύνθημα «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία». Μέσα από αυτή τη δουλειά των σωματείων να προετοιμάσουμε την απεργία της Πρωτομαγιάς όχι σαν μια επαιτειακή γιορτή, αλλά σαν ένα μεγάλο απεργιακό σταθμό αγωνιστικής κλιμάκωσης για τη ζωή που μας αξίζει, για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, τώρα, άμεσα, τις επόμενες ώρες και μέρες είναι σημαντικό να συνεδριάσουν όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, να ελέγξουν τη δουλειά τους και να καθορίσουν σχέδιο δράσης για κάθε μικρό και μεγάλο λαϊκό ζήτημα. Μόλις προχτές συναδέλφισα στο Σωματείο Εμποροπαλλήλων Θεσσαλονίκης έφερε λογαριασμό ρεύματος 1.900 ευρώ με τις διάφορες ρήτρες να αποτελούν τα 1.300 από αυτά. Συνάδελφοι, να οριστούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα σωματεία. Τις προηγούμενες μέρες χιλιάδες λαού κατέβηκαν στον δρόμο, απήρξαν για πρώτη φορά, πήραν πάνω τους ευθύνες, ενημέρωσαν άλλο κόσμο, συγκρούστηκαν με την εργοδοσία που τους ήθελε με τσάι και συμπάθεια. Φώναξαν συνθήματα δυνατά, έβαλαν συμπεράσματα. Τώρα είναι που η φωνή τους πρέπει να ακουστεί πιο δυνατά μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων και το σχέδιο δράσης τους. Κάθε κλαδικό σωματείο να βάλει σχέδιο σε ποιους χώρους δουλειάς θα στηθούν καινούργια σωματεία. Κάθε επιχειρησιακό να εγγράψει και να συσπηρώσει κι άλλο κόσμο δίπλα του. Να τολμήσουμε με διάφορες μορφές να συσπηρώσουμε. Να ακούσουμε συναδέλφους από χώρους δουλειάς. Ήδη υπάρχουν σωματεία που έχουν βάλει συναντήσεις με τέτοιο κόσμο, με προβολές ταινιών, αθλητικές δραστηριότητες και άλλα. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους όλοι. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των εργαζόμενων της ΕΙΑΔ, να κάνουμε γνωστό σε όλο το λαό της πόλης γιατί τον αφορά άμεσα το έγκλημα της εμπορευματοποίησης του νερού. Συμμετέχουμε στη συναυλία των εργαζομένων την Κυριακή 2 Απριλίου στις 6 στην πλατεία Αριστοτέλους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, βγαίνουμε μπροστά και παλεύουμε για μεταφορές σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές, για να μην παίζουν το κορώνα γράμματα τη ζωή μας μέσα στα τρένα, στα λεωφορεία του ΟΑΣ, για να μην μπαίνει η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Για υποδομές στην πόλη μας με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ασφαλή σχολεία και πανεπιστήμια για τα παιδιά μας, αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα σε όλο τον νομό, ιδιαίτερα εκεί που δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου ή στο τεχνολογικό πάρκο ανατολικά της πόλης. Για μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες μας, που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Για δουλειά με όλα μας τα δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να εξασφαλίζουν ότι θα δουλεύουμε με σταθερά και ανθρώπινα ωράρια, ότι όλοι μας θα γυρνάμε σπίτι μας υγιείς από τους χώρους δουλειάς μας. Για να έχουμε όλοι τα σπίτια μας, χωρίς το φόβο από τα κοράκια των ΦΑΡΣ.
για να μην μείνει καμία λαϊκή οικογένεια χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση. Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Προχωρούμε με την πείρα μας πιο αποφασισμένη. Το χρωστάμε στους νεκρούς συναδέλφους μας, το χρωστάμε στους νεκρούς των Τεμπών, κόντρα σε αυτούς που μας βρίζουν τη ζωή, κόντρα σε αυτούς που μας στέλνουν στο θάνατο, κόντρα σε αυτούς απαντάνε πιο μαχητικά, πιο μαζικά, ταξικά ανυπομονητικά. Γιατί όπως λέει και το σύνθημα, όταν στον δρόμο μιλάει ο λαός, τότε γεννιούνται παντού πόλεις του φωτός.